Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αστυνομία η επέμβαση και απελευθέρωση του Μιχάλη Λεπιδάκη. Πράγματι μεγάλη επιτυχία. Οι αστυνομικοί ενέργησαν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ευνηδιαστικά, απελευθέρωσαν τον άνθρωπο. Το κύριο είναι ότι ο άνθρωπος είναι σώος και αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους δικούς του. Ή θα είναι σε λίγο κοντά στους δικούς του, γιατί τον εξετάζουν οι γιατροί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι που μας χαροποιεί. Όλη αυτή η επιχείρηση χωρίς λίτρα και έχουν συλληφθεί και κάποιοι από τους ή όλοι από τους απαγωγείς. Είχε στοιχεία η ελληνική αστυνομία, αλλά ήθελε η επέμβαση να γίνει όταν ήταν απολύτως εξασφαλισμένο ότι δεν θα διατρέξει κίνδυνος για τη ζωή του απαχθέντος. Έτσι δεν είναι αυτό θα πρέπει. Υπήρχαν ενδείξεις, υπήρχαν κάποια στοιχεία, αλλά δεν θέλαμε, δεν ήθελε η ελληνική αστυνομία πρώτον να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του κ. Λεπιδάκη. Γι' αυτό τη σιγουρέψαμε την επιχείρηση και έγινε σήμερα το πρωί. Έγινε τώρα τα ξημερώματα το πρωί, κύριε Υπουργέ. Ναι, πρωινές ώρες σήμερα. Η πρώτη αντίδραση του Λεπιδάκη, καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να αισθάνεται. Ευχαρίστησε φυσικά τους αστυνομικούς, τον αστυνομικό διευθυντή της Κρήτης και τους άλλους αστυνομικούς που βρέθηκαν μπροστά του. Είναι αδυνατισμένος, ταλαιπωρημένος, αλλά σώος και καλά στην υγεία του. Και αυτό είναι, πιστεύω, μεγάλη χαρά για όλους. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την πληροφόρηση, την έχετε βέβαια λίγο αργότερα την επίσημη πληροφόρηση, αλλά η απαγωγή είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι ήταν αυτό που λέμε υπεράνω πάσης υποψίας. Το υπεράνω πάσης υποψίας θα το δούμε στη συνέχεια αν είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει συλλήψεις 8 ατόμων. 8. Μπορεί να βρεθούν και κάποιοι άλλοι που ενέχονται. Αλλά και η άμεση απελευθέρωση και η άμεση σύλληψη είναι σημαντική επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Αυτό να το επισημάνουμε, το πάμε και εμείς από την πρώτη στιγμή, ο τρόπος με τον οποίο έγινε, βέβαια κάποιος θα πει γιατί δεν μπορούσε να έχει γίνει λίγο πιο μπροστά αυτή η επιχείρηση. Ήταν και η διασφάλιση της ζωής αυτού του ανθρώπου, γιατί πρόκειται για απαγωγείς οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένοι όλα αυτά τα διάστημα. Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, όλοι θα θέλαμε να έχει τελειώσει πιο πριν αυτή η ιστορία, αλλά αποφεύγαμε την επιθετική ενέργεια. Παρότι σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μάθει να ενεργούμε αν ενεργεί η ελληνική αστυνομία αρκετά επιθετικά, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να γίνουν όλα με μεγάλη προσοχή, σε συνεργασία με την οικογένεια, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ανθρώπου. Τώρα και σώος είναι ο άνθρωπος και λίτρα δεν πληρώθηκαν και οι απαγωγείς έχουν συλληφθεί. Νομίζω είναι μια απόλυτα επιτυχημένη επέμβαση. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας στις αστυνομικές αρχές στην Κρήτη, γιατί λειτουργήσαν υποδειγματικά. Βεβαίως, με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Πολύ επαγγελματικό τρόπο. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστώ.